Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, θέλω να πάμε στη ζωντανή σύνδεση στο Σύνταγμα και τον Πέτρο Σιδερέα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμαρτυρία της ΠΟΕ ΟΤΑ κατά του Γιάννη Στουρνάρα, ακριβώς έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε να δούμε την εικόνα από το Σύνταγμα και να μιλήσουμε και με τον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Συμβολή των Οδών Ερμού και Νίκης στην πλατεία Συντάγματος. Πριν από λίγο αποχώρησαν τα περίπου 20 με 30 μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Θέμη Παλασόπουλου, οι οποίοι έφτασαν περίπου στις 11 το πρωί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια συμβολικού χαρακτήρα διαμαρτυρία. Υπενθυμίζω μία δήλωση του κυρίου Στουρνάρα πριν από λίγες μέρες, στην οποία έκανε λόγο για άτομα στο στενό οικογενειακό του κύκλο, τα οποία αμείβονται με εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις και αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα. Συνεπώς, όπως είπε ο ίδιος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να αμείβεται κάποιος με 500 ευρώ. Αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση και την οργή των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι αμέσως προέβησαν έτσι σε μια περισυλλογή τροφίμων. Τα βλέπετε τώρα και στις εικόνες μας, ναι, τα οποία ήρθαν να αποθέσουν στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ενισχύσουν, όπως είπαν, την οικογένεια του Υπουργού Οικονομικών. Η αστυνομία φυσικά τους έφραξε το δρόμο, δεν τους άφησε, βλέπετε και την κλούβα αυτή τη στιγμή στην Οδό Νίκης, δεν τους άφησε να έχουν πρόσβαση στην είσοδο του κτηρίου προκειμένου να τα αφήσουν εκεί. Έτσι, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση τα ακούμπησαν εδώ στη Συμβολή των Οδών Νίκης και Ερμού και στη συνέχεια αποχώρησαν. Αυτή τη στιγμή πάντως βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στο ίδιο σημείο και μάλιστα συνέπεσε και με τη συγκέντρωση ΠΟΕ ΟΤΑ και η συγκέντρωση διαμαρτυρία των εργαζομένων στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, γυναίκες οι οποίες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αριθμούν πάνω από 590 σε όλη τη χώρα. Πολύ μεγάλος αριθμός, Πέτρο. Και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να έχουν πάει εκεί και να προσπαθούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους, το δικαίωμά τους στην εργασία, το δικαίωμά τους στο οικογενειακό εισόδημα και όλα αυτά. Και σίγουρα αυτό εκεί που στήθηκε με την φωτογραφία του κυρίου Στουρνάρα, του Γιάννη Στουρνάρα, είναι συμβολικό ότι πώς με αυτά τα λίγα μπορεί μια οικογένεια σήμερα να ζει. Και είναι και αυτό που έχουμε αναρωτηθεί εμείς ως πολίτες πολλές φορές, ότι οι πολιτικοί κόβουν τις συντάξεις, κόβουν τους μισθούς, διώχνουν κόσμο από τις θέσεις εργασίας τους, αλλά δεν σκέφτονται πώς θα ανταπεξέλθει αυτή η οικογένεια με αυτή την οικονομική κατάσταση, έτσι, γιατί για τους βουλευτές δεν έχουμε δει να αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα όσο αφορά τα εισοδήματά τους, τα οικονομικά τους. Μάλιστα. Πέτρο, έχεις να προσθέσεις κάτι ως αυτή την ώρα? Ναι. Όχι, νομίζω. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Όχι, αυτά προς το παρόν. Όπως προείπα, οι διαδηλωτές της ΠΟΕ ΟΤΑ έχουν ήδη αποχωρήσει. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις εργαζόμενες στην καθαριότητα στα επόμενα λεπτά. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα του govastileto.gr, η γυναικεία άποψη στα πράγματα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την αίθουσα σύνταξη την Αγγελική Στόγια. Καλημέρα από το govastileto.gr. Τι μας έχει σήμερα? Τι μας έχει σήμερα? Πολλά ενδιαφέροντα θέματα μας έχουν απασχολήσει μέχρι αυτήν την ώρα στο govastileto.gr. Για να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη που έδωσε η ΤΑΜΤΑ στο εβδομαδιαίο περιοδικό Εγώ που κυκλοφορεί σήμερα και μίλησε για την απουσία του πατέρα της και πόσο της έχει στοιχήσει από τη ζωή της. Mm-hmm. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν πήρα αγάπη από τον πατέρα μου, οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν μωρό, οπότε δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να έχει δίπλα από τον πατέρα του. Πόσο μάλλον κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι στιγμής για την ΤΑΜΤΑ. Αυτό δεν το είχε ξαναπεί. Ήταν κάτι πολύ προσωπικό. Δεν το γνωρίζαμε, Αγγελική, αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Η ΤΑΜΤΑ συνέντευξή της αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που είχε ο αδερφός της. Το 2009 τον έπιασαν να ληστεύει ένα σούπερ μάρκετ. Τελικά το παιδί, να πούμε, να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι τώρα πια είναι έξω, δεν είναι στη φυλακή, δουλεύει, εργάζεται κανονικά. Και επίσης η ΤΑΜΤΑ έκανε και μια έτσι hot, θα λέγαμε, αποκάλυψη μέσα σε όλα αυτά. Μίλησε για τους άντρες και τον έρωτα και
και αποκάλυψε ότι υπήρξαν περίοδοι στη ζωή της που δεν της έκανε κλικ κανένας άντρας. Μάλιστα κάποια στιγμή αναρωτήθηκε, όπως λέει η ίδια, μήπως της αρέσουν οι γυναίκες. Πάντως η συγκεκριμένη μας έχει συνηθίσει, εκτός από τις extreme εμφανίσεις της, που θα μπορούσε ας πούμε κάποιος να την συγκρίνει, δεν ξέρω, με την Lady Gaga, με τη Lady Gaga της Ελλάδας, ας πούμε, extreme εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα είναι άλλη μία έτσι είδηση, άλλη μία δήλωσή της που είναι πιο extreme, πιο shocking. Σωστά. Αναφέρει και επίσης, άμα σκέφτεται, απάντησε μάλλον στο ενδεχόμενο ενός άλλου γάμου, ενός δεύτερου παιδιού, συγγνώμη, και είπε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της δεν σκέφτεται να κάνει δεύτερο παιδί. Καλά, τώρα να πούμε κιόλας, από τη στιγμή που την είχε ένα σύντροφο ζωής, πώς να κάνει και παιδί. Σωστό και αυτό. Αλλά η κόρη της νομίζω ότι είναι έφηβη πλέον. Είναι έφηβη πλέον, ακριβώς. Στην εφηβεία. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην κατηγορία beauty. Πάμε όπου θες. Ωραία. Το μαγικό μυστικό της Beyoncé για σεξ βλεφαρίδες είναι κάτι το οποίο έτσι πολλές γυναίκες, μικρές, μεγάλες, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα δείξουμε, πώς θα έχουμε εντυπωσιακό βλέμμα και να μαγνητήσουμε τους γύρω μας, βρίσκοντας, προσπαθώντας να βρούμε μάλλον την κατάλληλη μάσκαρα στην αγορά. Και τώρα εμείς στο govasileb.gr βρήκαμε το μυστικό. Βρήκατε τη μάσκαρα ή το μυστικό? Το μυστικό, χωρίς τη μάσκαρα. Και αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Και πιο οικονομικό, ενδεχομένως. Και πολύ πιο οικονομικό. Η Beyoncé χρησιμοποιεί, να σας πω, lip balm για να δώσει σχήμα στις βλεφαρίδες της και να έχει το αποτέλεσμα μιας φυσικής μάσκαρας. Επίσης, μέσα στο ίδιο άρθρο ψάξαμε και βρήκαμε την διάσημη make-up artist, όχι μόνο της Beyoncé, αλλά και της Demi Moore, της Reese Witherspoon, της Emma Stone, η οποία αποκάλυψε τι κάνουν όλες αυτές οι star για να δίνουν όγκο στις βλεφαρίδες. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Εφαρμόζουν σκούρο καφέ ή μαύρο αδιάβροχο eyeliner στο πάνω μέρος του ματιού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δίνουν την ψευδαίσθηση ότι οι βλεφαρίδες είναι πιο παχές και πλήρεις. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Πάντως εγώ τώρα τόση ώρα που μιλάς σκέφτομαι πώς μπορεί να βάλεις το lip balm στην βλεφαρίδα. Βέβαια αυτό τώρα παίζει ρόλο τώρα για να μιλήσω και για τις πιο ανοιχτόχρωμες που μας ακούν και μας βλέπουν. Η Beyoncé είναι Λατίνα, δηλαδή θέλω να πω έχει μαύρη βλεφαρίδα έτσι κι αλλιώς. Τώρα εμείς που είμαστε λίγο πιο ξανθιές και οι βλεφαρίδες είναι ξανθιές και lip balm να βάλουμε, δεν αλλάζει. Ναι, θέλω να πω. Άμα δεν βάλεις λίγο μάσκαρα εκεί, σωστά. Είναι και αυτό. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος έξινος να το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Βγάλετε λοιπόν τα λιποζάν, τα lip balm και δοκιμάστε. Σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Πάμε στο επόμενο, Αγγελική. Πάμε στην κατηγορία «Είμαι μαμά». Η μέθοδη τεχνητής γονιμοποίησης, κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός τα λέγαμε, δημιουργούν προβλήματα υγείας στο μωρό. Έχουμε ανεβάσει ένα άρθρο από μελέτες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα και αποκαλύφθηκε ότι τα μωρά που έχουν γεννηθεί μέσω των συγκεκριμένων μεθόδων έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα στην υγεία τους, τόσο κατά τη γέννα, συγκριτικά με τα άλλα μωρά που γεννιούνται με φυσιολογικό τοκετό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει λίγο σε σκέψεις, αλλά όχι να μας ανησυχήσει, γιατί είναι απλά μία έρευνα. Ναι, πάντως επειδή ακριβώς λες και εσύ ότι πλέον πάρα πολλά ζευγάρια καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο ακριβώς, είναι νομίζω μία είδηση που θα απασχολήσει πολλούς μελλοντικούς γονείς ή πολλά ζευγάρια που ενδεχομένως είχαν σκεφτεί την... Τη γονιμοποίηση. Ακριβώς. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε σε πάρα πολύ γνωστό επιστημονικό περιοδικό στην Κίνα. Στην Κίνα, ακριβώς. Έγινε από ομάδα ερευνητών του ιατρικού πανεπιστημίου. Τώρα στην Κίνα δεν θέλουν και παιδιά, έτσι, οπότε δεν ξέρω αν τέχνη έντος βγαίνουν τέτοιες έρευνες εκεί. Σωστά, ωστόσο να πούμε... Εκεί πάνω από ένα παιδί είναι απογορευτικό. Ακριβώς, εκεί πέρα υπάρχει, τι να πω,
γεννιούνται αμέτρητα παιδιά κάθε μέρα. Να πούμε ότι οι μελετητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νανκίν, του Πανεπιστημίου της Κίνας, δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα αίτια που προκαλούν την αυξημένη πιθανότητα προβλήματος που κρύβουν οι συγκεκριμένες μέθοδοι. Οπότε δεν πρέπει να μας ανησυχήσει, ωστόσο δεν πάει να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα συγκεκριμένη μελέτη. Μάλιστα. Γιατί έγινε από επιστήμονες. Πάμε στην Ναταλία Γερμανού. Πάμε στην Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία Γερμανού ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή σε μια καινούργια τηλεοπτική στέγη, τον Αντένα, όπως ξέρουμε όλοι, με ένα βραδινό talk show. Και όλοι έκαναν λόγο ότι ο πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή της ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι που δεν αποκλείεται, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι η ίδια. Το θέμα όμως είναι άλλο. Η Ναταλία Γερμανού, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, καθημερινής εφημερίδας, κάνει κίνηση ΜΑΤ και στην πρώτη της εκπομπή θα καλέσει τον αγαπημένο της 25χρονο ηθοποιό Μάνο Ιωάννου. Να πούμε βέβαια ότι δεν θα είναι μόνος του, θα είναι με όλους. Μ' αρέσει έτσι πως το λες. Θα είναι με όλους, να πούμε, τους συμπροταγωνιστές του στην θεατρική παράσταση «Άντρες έτοιμοι για όλα» που για δεύτερη χρονιά ανεβαίνει στο θέατρο Λαμπέτη. Που ήταν και όλα στην Ναταλία Γερμανού πρόσφατα στην πρεμιέρα. Παρένθεση κλείνω. Τίτλος και πράγμα. Ακριβώς. Συγκεκριμένα στον καναπέ λοιπόν της Ναταλίας Γερμανού θα καθίσουν όχι μόνο ο Μάνος Ιωάννου, λοιπόν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Ο Κώστας Κόκλας, ο Ευθυμιάδης, πάρα πολλοί άλλοι. Ευρυπιώτης. Λοιπόν, και δεν θα είναι οι μόνοι καλεσμένοι, θα υπάρχουν και άλλοι καλεσμένοι. Πολύ πιθανόν είναι και ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως έχει ακουστεί. Θα δούμε. Μάλιστα. Αναμένουμε. Αναμένουμε. Πάμε και στο τελευταίο που μας για σήμερα που έχει να κάνει με το εάν μένετε κοντά σε κάποιο αεροδρόμιο. Να πω τώρα εδώ σε παρένθεση ότι ευτυχώς, αν λάβουμε αυτό υπόψη μας, έχει φύγει το αεροδρόμιο από το ελληνικό. Ακριβώς. Και έχει πάει έτσι σε πιο μη κατοικήσιμη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά, για να μάθουμε όμως. Τι κινδύνους διατρέχουμε όταν μένουμε κοντά σε κάποιο αεροδρόμιο? Ωραία. Είναι μια μελέτη η οποία έγινε στο Λονδίνο, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, ένας πάρα πολύ γνωστού κολεγίου, του Imperial, στο Λονδίνο. Παρακολούθησαν κατοίκους περιοχών γύρω από την περιοχή του αεροδρομίου Heathrow, στο Λονδίνο, ναι. Και διαπίστωσαν ότι έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να εισαχθούν σε νοσοκομείο οι συγκεκριμένοι κάτοικοι για εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο και άλλη καρδιακή επιπλοκή. Με πολύ λίγα λόγια και απλά, όσοι μένουν κοντά σε αεροδρόμιο, σύμφωνα με αυτή τη νέα έρευνα, κινδυνεύουν από έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Γιατί όμως το εξηγεί? Λοιπόν, η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε την υγεία περισσότερων από 6 εκατομμυρίων ανθρώπων άνω των 65, οι οποίοι ζουν γύρω από 89 αμερικανικά αεροδρόμια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Ναι. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για κάθε 10 δεσιμπέλ πρόσθετου θορύβου, 8 θορύβους με 3-4 δεσιμπέλ, από τα αεροπλάνα, αυξάνεται 3,5% κατά μέσο όρο ο καρδιακιακός κίνδυνος. Δηλαδή, το εξηγεί η μελέτη επιστημονικά. Επειδή τα δεσιμπέλ, ο θόρυβος από τα αεροπλάνα είναι πολύ μεγαλύτερος από το να ζεις σε μια άλλη περιοχή που δεν έχει δίπλα της αεροδρόμιο, αυτό αυτόματα αυξάνει τον κίνδυνο για να εμφανίσεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου. Έχει να κάνει με το θόρυβο δηλαδή. Κοίτα να δεις τι μπορεί να συμβαίνει στο σώμα μας, στα όργανά μας. Που δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είναι ανησυχητικό αυτό και δεν είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει μια τέτοια έρευνα. Ωστόσο, αυτή είναι η πιο πρόσφατη. Και στο παρελθόν έχουν γίνει και άλλες μελέτες και έρευνες. Γιατί σε πάρα πολλές πόλεις και της Ευρώπης είναι πολύ κοντά το αεροδρόμιο με περιοχές που ζούνε, που είναι κατοικήσιμες δηλαδή περιοχές. Γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, η δυνατότητα της δημιουργίας ενός καινούριου αεροδρομίου. Για παράδειγμα, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ μερικές πόλεις που είναι έτσι, που έχουν βάλει μένα αυτά τα plexiglass, τα τζάμια, τι έχουν βάλει εκεί για να λίγο να μειώνεται ο θόρυβος. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει να μένεις δίπλα. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, εγώ ήμουν κάτοικος, έτσι,
αν έμενα κοντά σε αεροδρόμιο, σίγουρα θα την λάμβανα σοβαρά υπόψη μου μια τέτοια έρευνα. Όχι φυσικά να με ανησυχήσει, αλλά καλό είναι όσο μπορούμε την υγεία μας να την προστατεύουμε με όλα αυτά που δεχόμαστε καθημερινά, από τις τροφές, από το περιβάλλον, από πάρα πολλά, έτσι, από πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Μάλιστα, Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για τα θέματά σου από το govastileto.gr και για εσάς που θέλετε να διαβάσετε αυτά αναλυτικά και πολλά, πολλά, πολλά άλλα από όλες αυτές τις κατηγορίες που θα βρείτε στο govastileto.gr, δεν έχετε παρά μόνο να πατήσετε στους υπολογιστές σας www.govastileto.gr και σας πάει παντού. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό μεσημέρι. Εμείς θα κλείσουμε μουσικά και θα τα πούμε πάλι αύριο. Εδώ, να είστε καλά. Γεια σας. La notte sembra bella.